φυλάξουμε τα εδάφη μας, να υπάρχουν κάποια κέντρα υποδοχής στα σημεία ιστοχής των προσφύγων και των μεταναστών. Δεν είναι δυνατόν να μπουν όλοι στην Ευρώπη. Θα πρέπει να φυλάξουμε, να προφυλάξουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Και φυσικά οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που έχουν ήδη μπει θα πρέπει να κατανεμηθούν στα κράτη-μέλη. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει μία νόμιμη οδός και θα πρέπει όλες οι παράνομοι οδοί να κλείσουν και οι παράνομοι δρόμοι. Και φυσικά θα δεχτούμε νόμιμες πρόσφυγες στον αριθμό που έχουμε δηλώσει ότι θα δεχτούμε, αλλά όχι με παράνομους μετανάστες, αυτούς που μπαίνουν παράνομοι. Einen dritten Weg gibt es nicht. Der dritte Weg wäre, jeder macht, was er will, jeder geht dorthin, wo er möchte. Das kann nicht funktionieren. Επίσης, δεν υπάρχει τρίτη οδός. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι οποιαδήποτε τρίτη λύση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και την ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων και γενικότερα την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Επίσης, die Qualität inhaltlich unserer Forderungen bestehen und Vereinbarungen wirklich nur dort schließen. Θα πρέπει να πούμε ότι dass man da auch finanzielle Mittel investieren muss, ist in Ordnung, wenn es Flüchtlinge